Είδαμε ότι το μηχάνημα, το πολυμηχάνημα της Καστοριάς ήρθε τελικά, έχει μπει στη λίμνη της Καστοριάς και το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει η διαδικασία για τον καθαρισμό της λίμνης. Ένα πρώτο δικό σας σχόλιο. Είδαμε και το σχετικό ρεπορτάζ στα δελτία ειδήσεων της τηλεόρασης του West. Ένα πρώτο σχόλιο δικό σας, μένω σε αυτό που είπατε ότι επιτέλους ήρθε, μετά από μεγάλο πόλεμο, μόνο καφέ δεν κάνει. Πώς απαντάτε σε όλους αυτούς που έκαναν σκληρή κριτική στο Σωτήρη, τον Αδαμόπουλο, τώρα τελευταία, και ένα μηχάνημα το οποίο οδήγησε και πολλούς στον εισαγγελέα τώρα. Πείτε μας τι γίνεται. Κοιτάξτε να δείτε. Το μηχάνημα είχε δρομολογηθεί από το 2013, το ξέρετε αυτό πολύ καλά. Ναι. Έγιναν κάποιοι άγωνοι διαγωνισμοί, δεν βρέθηκε ανάδοχος, τα ξέρετε όλα αυτά. Ναι. Έγιναν κάποιες ακυρώσεις των διαγωνισμών για λόγους που δεν χρειάζεται να τους αναλύσουμε πάλι. Όμως το τελευταίο χρονικό διάστημα, όταν μπήκε σε μια καλή διαδικασία, σε μια καλή φορά η όλη διαδικασία, άρχισαν πάλι οι γνωστοί άγνωστοι να πολεμάνε ουσιαστικά τη διαδικασία. Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία τώρα να ασχολούμαι με αυτούς. Το είπα και πολλές φορές και στο Facebook το είπα. Κάποιοι μάλλον δεν θέλουν το μηχάνημα αυτή στην Καστοριά. Τέλος πάντων, όλα αυτά τελείωσαν. Βρέθηκε ανάδοχος με τον τελευταίο διαγωνισμό. Έγιναν οι διαδικασίες όλες. Ήρθε το μηχάνημα από τη Φιλανδία. Ένα μηχάνημα το οποίο είναι μοναδικό στην Ελλάδα. Και μάλιστα, όπως είπα, ο κατασκευαστής έχει ξεκινήσει την κατασκευή άλλων 25 ίδιων μηχανημάτων που θα τα στείλει στην Ταϊλάνδη από την Φιλανδία, που σημαίνει ότι το μηχάνημα αυτό δεν είναι απλό μηχάνημα, είναι κάτι μοναδικό που πήραμε στη λίμνη μας και νομίζω ότι με έναν καλό χειρισμό θα κάνει πολύ καλό στη λίμνη. Μάλιστα. Το θέμα όμως, για ποιο λόγο έφτασε στη δικαιοσύνη? Διαβάσαμε και κάποια δημοσιεύματα εκεί. Ποιος ο λόγος, εφόσον δεν υπάρχει θέμα? Κοιτάξτε να δείτε, κάποιοι δεν ξέρω τι είχαν στο μυαλό τους, θέλησαν να προσβάλλουν προφανώς την διαδικασία, ίσως κάτι ύποπτο είδανε στην όλη διαδικασία, ίσως επειδή βρέθηκε μόνο ένας ανάδοχος. Σας πληροφορώ ότι η διαδικασία ήταν άψογη, ήμασταν οι μοναδικοί ίσως τελευταία που κάναμε και δημόσια διαβούλευση, τόσο ξεκάθαρη διαδικασία με εντολή από το Υπουργείο και με όλες τις διαδικασίες νόμιμες από το Υπουργείο η διαβούλευση, οπότε δεν μπορεί κανένας να πει τίποτα μεμπτό για αυτόν τον διαγωνισμό. Πιστεύω ότι εσάς σας κάλεσε η δικαιοσύνη να καταθέσετε, σας έχει καλέσει η δικαιοσύνη να καταθέσετε? Όχι, δεν με έχει καλέσει. Μάλιστα. Ακόμα, αλλά πολύ ευχαρίστως να πάω να καταθέσω, δεν έχω κανένα πρόβλημα.